ένα παιχνίδι τακτικής. Τα κορίτσια ήταν πολύ συγκεντρωμένα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και γι' αυτό ήμασταν και μπροστά συνέχεια στο σκορ. Δουλέψαμε πάνω σε κάποια πλάνα που μας βγήκαν. Αξιοποιήσαμε την ψηλή. Σίγουρα μέτρησε ότι ο Αθηναϊκός είχε τις απουσίες, αλλά από εκεί και πέρα η ψυχραιμία στις βολές στο τέλος από τις δικές μας παίκτριες έκρινε και το αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο παιχνίδι δίνει φτερά σε μια ομάδα, ειδικά μια εβδομάδα πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η ομάδα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται αρκετά μπερδεμένη με το θέμα του προπονητή. Εγώ είμαι περισσιακός προπονητής, μου ζητήθηκε να κοουτσάρω, το έκανα. Για τη συνέχεια τώρα θα δει η διοίκηση έχει στα χέρια της το μέλλον. Πόσο οικογένεια είναι ο Κρόνος, γιατί βλέπω ότι είστε άνθρωποι που είστε μέλη οικογένειας. Αυτή είναι η δύναμη του Κρόνου, είναι μια μεγάλη οικογένεια, άντρες, γυναίκες. Υποδομές, είμαστε όλοι μαζί. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις συμπαίχτριες, σε όλη την ομάδα. Ήταν μια πολύ καλή νίκη απέναντι σε ένα πολύ ιστορικό σύλλογο, μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Παίξαμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, πιστεύω. Τέτοια μάτς πηγαίνοντας στην παράταση, λεπτομέρειες, ποιος είναι πιο τυχερός. Εμείς ήμασταν λίγο πιο ψύχρεμοι στο τέλος, καλύτερες επιλογές και κερδίσαμε. Έτσι είναι αυτά. Είτε κερδίζει είτε χάνει, δεν υπάρχει ισοπαλία στο μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλες τις συμπαίκτες, στο προπονητικό team, στη διοίκηση. Ο Κρόνος είναι μια ομάδα πολύ συμμαζεμένη. Δουλεύει χαμηλά το κεφάλι, σέβεται όλους τους αντιπάλους, αλλά με τον ενθουσιασμό και με τη διάθεση που θέλει να βγάλει και την ενέργεια, πιστεύω ότι όποιος έρχεται και παρακολουθήσει την ομάδα θα ευχαριστείτε τον μπάσκετ. Δύσκολο πολύ. Απόλυες από την άλλη ομάδα. Προσπαθήσαμε εκεί να πατήσουμε περισσότερο, να μπούμε με ενθουσιασμό, να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Κάναμε πολλά λάθη. Προσπαθήσαμε πάντως να δώσουμε το καλύτερο. Παράταση, όπως είπατε. Από εκεί και πέρα, νομίζω μας άξιζε η νίκη σήμερα. Μπήκαμε πολύ προετοιμασμένες. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δίνει φτερά σε μια ομάδα μια τέτοια νίκη λίγες μέρες με το πρωτάθλημα, ειδικά όταν είναι το μεγάλο outsider του μάτς που κερδίζει. Ναι, ασφαλώς δίνει. Έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Από εμάς εξαρτάται φυσικά. Αυτή η νίκη έδωσε φτερά προφανώς. Από εκεί και ύστερα θα δούμε στη συνέχεια. Δύσκολο το πρωτάθλημα, πολύ. Ξεκινάμε με πολύ δύσκολους αντιπάλους. Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Πρωτέας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Το ότι παίξαμε χωρίς τη Ζέντα σίγουρα ήταν μειονέκτημα για μας. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Το πολύ κακό ξεκίνημα θεωρώ ότι μας κόστησε. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να κυνηγάμε και να πρέπει να γυρίσουμε ένα παιχνίδι. Το γυρίσαμε, μετά πήγαινε στον πόντο. Στον πόντο κρίνεται πάντα στις λεπτομέρειες. Μια τύχη, ένα καλάθι, ένα σφύριγμα, όλα. Εγώ αρνούμαι να πω ότι φταίει το ότι δεν είναι η Ζέντα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μας έλειψε. Όλους τους χρειαζόμαστε, αλλά ανάγκη δεν πρέπει να μπορούμε να έχουμε κανέναν. Η ομάδα έπρεπε να δείξει χαρακτήρα και να προσαρμοστεί, ακόμα και με την έλλειψη της Ζέντας και της Σεμανιάκου. Δείξαμε ότι πάμε να τα καταφέρουμε. Στο τέλος, λεπτομέρειες δεν μας ευνόησαν. Θα έλεγα ότι είστε η μοναδική ομάδα που έπαιξε θύμα έκπληξης σε αυτή την φάση του κυπέλλου. Οι υπόλοιπες περάσανε. Σημαίνει κάτι αυτό για την ψυχολογία, με πιο πολύ δύναμη πια, με πιο πολύ πάθος για τη συνέχεια, για το πρωτάθλημα? Εντάξει, η ήττα πάντα σε κάνει να πεισμώνεις και να μπαίνεις σε διαδικασία να είσαι πιο συγκεντρωμένος ίσως. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Τα φαβορί είναι για εσάς τους δημοσιογράφους, έτσι, οι ονομασίες. Εμείς κάθε φορά θέλουμε να μπαίνουμε στο γήπεδο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν την κάναμε καλά για 40 λεπτά. Την κάναμε καλά για τα τελευταία 10, 15 μαζί με την παράταση. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Ο Κρόνος είχε αλλαγή προπονητή. Υπάρχει ενθουσιασμός πάντα μετά από αλλαγή προπονητή. Είναι καλό σύνολο ούτως ή άλλως οι κοπέλες. Και δίκαια χάσαμε. Τι να πω. Είναι αλήθεια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς. Η ομάδα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Είχαμε μία αλλαγή προπονητή, ήταν λίγο περίεργη εβδομάδα για εμάς. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Έπρεπε να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να παίξουμε, να βάλουμε πάνω απ' όλα την ομάδα. Νομίζω ότι όλες αυτό κάναμε. Προσπαθήσαμε, καταθέσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε μέσα στο γήπεδο. Σαφώς και το παιχνίδι ήταν μια πολύ σημαντική ομάδα, μια πολύ δυνατή ομάδα. Σαφώς και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εκεί πέρα όντως που. Προφανώς, γιατί και εγώ έχω μία συγκεκριμένη εικόνα του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή, είμαι αμέσως μετά το παιχνίδι. Προφανώς και στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Κάναμε σε συγκεκριμένες στιγμές καλύτερες επιλογές, λιγότερα λάθη. Ούτως ή άλλως ήταν 1-2 πόντους. Ούτε το τελικό σκορ δεν θυμάμαι.
Το σημαντικότερο που θέλαμε σήμερα να πετύχουμε είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Γιατί φέτος ο στόχος μας είναι να ξαναπάμε, εφόσον μπορέσουμε εννοείται, για τρίτη φορά και δεύτερη συνεχόμενη στο Final Four. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες αυτή την εποχή. Δεν μπορούμε να ζητάμε από καμία ομάδα και από κανένα παιδί, εννοείται, 40 λεπτά να παίζουν καλό και ποιοτικό μπάσκετ. Εμείς σήμερα παίξαμε 20 λεπτά καλά. Ο coach μας προβλημάτισε λίγο με τη ζώνη, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε δουλέψει αρκετά στην προπόνηση. Εκεί χάσαμε τον ρυθμό μας, την αυτοπεποίθησή μας, μας έβαλε σε ένα αργό τέμπο και νομίζω ότι ήταν το σημείο στο οποίο κάναμε μια καμπή. Θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος γενικά από την απόδοσή μας σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά βέβαια ακόμα, εμείς και όλες οι ομάδες, για να είμαστε έτοιμοι αργότερα για τα επόμενα παιχνίδια και κυρίως για το πρωτάθλημα που μας ενδιαφέρει. Ο Πρωτέας, ο οποίος όσον αφορά στο κύπελλο, έχει ένα πρόβλημα. Είναι η ομάδα στόχος. Είναι ο κυπελούχος, όλοι θέλουν να το κερδίσουν. Σίγουρα, όταν έχεις κερδίσει ένα τέτοιο τίτλο, σίγουρα θα πρέπει να δείξεις τον καλύτερο σε αυτό και να κάνεις το καλύτερο μπορείς για να τον υποστηρίξεις. Βέβαια, από εκεί και πέρα, το κύπελλο ήταν κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό. Τώρα είναι μια νέα χρονιά για μας, πολύ πιο δύσκολη. Και φυσικά έχουμε βάλει στόχους τους οποίους πρέπει να τους υλοποιήσουμε, όπως και αυτή του κυπέλλου. Ένα-ένα τα παιχνίδια να προχωράμε μπροστά. Είστε ικανοποιημένες από την εικόνα της ομάδας σήμερα? Σίγουρα. Βέβαια, το ότι υπήρχαν λάθη είναι λογικό. Θα τα κοιτάξουμε, θα τα δουλέψουμε και γι' αυτό προχωράμε. Με αυτό το στοιχείο προχωράμε. Θεωρώ ότι παίξαμε μια ποιοτική ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της Αθήνα. Το πρόβλημα που. Καταρχήν είμαι ευχαριστημένος από τις παίκτριές μου, από την προσπάθεια που καταβάλανε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε παίξει πολλά φιλικά παιχνίδια, δεν έχουμε βρει χημεία. Και το βασικό είναι ότι έχουμε τραυματία τη Γκέιλ Αντιντεστρός, η οποία έχει ένα πρόβλημα στον αχίλιο. Και παραμονή του αγώνα έκανε μία προπόνηση για να συμμετάσχει. Και βέβαια η απόδοσή της δεν ήταν η αναμενόμενη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι εβδομάδα με εβδομάδα θα είμαστε όλο και καλύτεροι, θα βρούμε χημεία. Τα παιχνίδια που θα δίνουμε θα μας βοηθάνε και θα παρουσιαστούμε πολύ ανταγωνιστικοί αργότερα. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν ποιοι είναι? Μια ομάδα η οποία ήταν στο πάνω ράφι του πρωταθλήματος πέρσι. Οι στόχοι είναι, κοιτάμε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ακόμη φανταστείτε ότι χθες ο Ίκαρος έκανε μια σημαντική μεταγραφή, πήρε τη Δελή, Playmaker, να ανεβάζει ένα επίπεδο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη για τη δυναμικότητα των ομάδων. Δείχνουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ένα σκαλί παραπάνω από κάποιες άλλες. Αλλά εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι την κάθε αγωνιστική.
Το σημερινό παιχνίδι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Απλά θέλαμε λίγο να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί, κάτι το οποίο δεν το καταφέραμε. Κάναμε πάρα πολλά λάθη στην πίεση που μας έκανε το ελληνικό. Στη ζώνη δεν δουλέψαμε καλά, ήμασταν αρκετά άστοχοι, δεν ήθελε και πολύ. Συγχαρητήρια στο ελληνικό και εύχομαι καλή πορεία να έχει στο κύπελο. Σήμερα το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας. Δεν ήταν στους άμεσους στόχους μας. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να έρθουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Δεν το καταφέραμε, τουλάχιστον στα 20 πρώτα λεπτά δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα χαλαρώσαμε. Εντάξει, είναι πολύ καλύτερη η ομάδα και πολύ πιο έτοιμη από εμάς, με ένα πλήρες ρόστερ. Από εκεί και πέρα κοιτάμε το πρωτάθλημα, το οποίο σίγουρα σαν άμεσο στόχος είναι να σωθεί η ομάδα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, μακάρι να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται. Χωρίς τραυματισμούς σε όλες τις παίκτρες, σε όλες τις ομάδες και υγεία πάνω από όλα αυτό. Παίζαμε με μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει σαν στόχο το double, πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι πολύ πιο πλήρης, με 12, αν όχι 12, 10 έμπειρες παίκτρες, μια πολύ καλή ξένη, μια έμπειρη προπονήτρια στην κατηγορία. Οπότε ήρθαμε εδώ σαν το outsider. Το σκορ που έληξε, ας πούμε, με τους 23 πόντους διαφορά, νομίζω ότι αντικατοπτρίζει κατά κάποιον τρόπο την εικόνα του παιχνιδιού. Ήμασταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε. Η διαφορά από τους 11 έφυγε στους 20 κάτι και το μάτς έληξε εκεί που έληξε. Δηλαδή πολλά λάθη και η απειρία μας φάνηκε. Αλλά έχουμε ακόμα χρόνο και μες στη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και αυτή τη μια εβδομάδα να δουλέψουμε μέχρι το πρώτο μάτι του πρωταθλήματος για να παρουσιαστούμε καλύτερη στη συνέχεια. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο θεσμός του κυπέλου κρύβει εκπλήξεις. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, γιατί ξέραμε ειδικά οι περσινές και όσοι ήμασταν στην ομάδα πέρυσι, ότι στο πρώτο μάτι του κυπέλου πέρυσι χάσαμε. Είναι αρχή. Εντάξει, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, παίξαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, κερδίσαμε και προχωράμε παρακάτω. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή πέρυσι που ανεβήκαμε την κατηγορία, ότι ο στόχος μας είναι η παραμονή. Ευελπιστούμε να είμαστε στις... να αποφύγουμε τη θέση που πηγαίνει στα play-out, αλλά από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες νίκες που χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στην αρχή του πρωταθλήματος, που θεωρητικά είναι τα δύσκολα τα παιχνίδια για μας, ελπίζουμε να αποφύγουμε αυτήν την θέση. Η ομάδα είναι νεοφώτιστη στην Α1 κατηγορία, οπότε πρώτος στόχος είναι η παραμονή. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, ό,τι καλύτερο προκύψει. Αν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε κάποιες σημαντικές νίκες στη διάρκεια του πρωταθλήματος και να ανεβούμε σε κάποια καλή θέση, δεν θα πούμε φυσικά όχι. Αλλά αρχικός στόχος της ομάδας είναι η παραμονή, παραμένουμε ταπεινοί.
Συγχαρητήρια καταρχάς στη Λευκάδα, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δουλεμένη ομάδα, πολύ. Το παιχνίδι για μας ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεν μου άρεσε η εικόνα μας καθόλου. Έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε ακόμα. Είναι λίγο περίεργη η περίοδος για τις ομάδες. Θεωρώ ότι είμαστε τελείως ανέτοιμοι ακόμα. Θα δούμε σιγά σιγά τι γίνεται. Πόσο περίεργο είναι το χρονικό σημείο για την τελευταία Γλυφάδα με δεδομένο ότι πέρσι τέτοια εποχή ξεκινούσατε για την Α1 με στόχους, με καλά αποτελέσματα στο ξεκίνημα. Σχεδόν διαλύθηκαν όλα τα μεσούσια τη σεζόν και τώρα στην Α2 ξανά με στόχο κάτι καλό. Ωραίο είναι που δεν υπάρχει ρουτίνα από τη μία, αλλά πόσο δύσκολο είναι αυτό να το διαχειριστείς? Είναι αρκετά δύσκολο γιατί προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Ήταν μια χρονιά που κατέρευσε όλη η ομάδα τριψηφία με όλο αυτό που είχε κάνει σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε με αργά βήματα πλέον, μάθαμε από τα λάθη μας, τα περισσότερα. Οι ομάδες χτίζονται, δεν αγοράζονται, χτίζονται. Οπότε προσπαθούμε να μείνουμε στην κατηγορία ως ανταγωνιστικοί. Θα μείνουμε, φαντάζομαι, αλλά να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν βάζουμε στόχους, ούτε τις ανώβουν, ούτε τίποτα. Αυτό που μένει είναι η ομάδα να ξαναγίνει και να παραμείνει υγιής. Θεωρείτε ότι είστε στα πετά ή πάμε για τον πρώτο όροφο? Στα πετά δεν είμαστε. Κρατήσαμε ένα κορμό, θα πάμε για τον πρώτο όροφο, αλλά όχι, ακόμα στα πετά. Αλλά το θέμα είναι να μπουν γερά τα θεμέλια, αφού μιλάμε με τέτοιους όρους. Δεν είχαμε ρυθμό καθόλου στα 3 δεκάλεπτα. Δεν παίξαμε καθόλου καλή άμυνα και τους αφήσαμε να είναι κοντά στο σκορ. Στο 4 δεκάλεπτο πιστεύω η κούραση ήταν αυτή που μέτρησε, δεν είχαν άλλες δυνάμεις και έτσι καταφέραμε με πιεστική άμυνα και ξεφύγαμε στο σκορ. Φετινή στόχη για την ομάδα της Γλυφάδας, στο Ξηθέα. Εντάξει, τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα να λέμε για στόχους, αλλά για το ρόστερ που έχουμε η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει να είναι η άνοδος. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν το βάζω στόχο, αλλά ως ένα δεύτερο στο μυαλό μου το έχω σίγουρα πάντως. Λίγα λόγια για την Α1, τι επίπεδο θα δούμε φέτος στη μεγάλη κατηγορία των γυναικών? Πιστεύω ότι είναι τρεις ομάδες οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά φέτος. Έχουν πάρα πολύ ποιοτικά ρόστερ με πάρα πολλές παίκτριες. Πιστεύω θα είναι απολαυστικό το πρωτάθλημα της Α1 και μέχρι το τέλος θα υπάρχει ανταγωνισμός. Επειδή υπάρχουν πιο πολλές που νομίζουν ότι έχουν δυνατότητες, ποιες τρεις εννοείτε εσείς? Εγώ πιστεύω Παναθηναϊκός, Ελληνικό και Αθηναϊκός. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα αγώνα κυπέλου και δεν έγινε ο αγώνας, δεν ήρθε η δράμα. Και λόγω ότι είμαστε μακριά από τις μεγάλες πόλεις, σαν επαρχία δεν μπορούμε να παίξουμε φιλικά. Παίξαμε με την Καλαμαριά ένα πολύ καλό παιχνίδι στο κύπελο και μετά λόγω ότι δεν ήρθε η δράμα δεν παίξαμε φιλικό, δώσαμε ρεπό στις κοπέλες και βγήκαμε από το ρυθμό μας. Θεωρώ ότι δεν παίξαμε καλά, γιατί αν παίζαμε καλά θα κερδίζαμε σίγουρα το μάτς. Τις τρεις πρώτες περιόδου είμαστε ανταγωνιστικοί, μετά δεν είχαμε ούτε ρυθμό και δεν είχαμε καθαρό μυαλό για να δούμε τις αλλαγές που παίζει η Τερτιστέα και να αποστάρουμε την μπάλα μέσα. Δεν πειράζει, θα δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Φετινή στόχη για την ομάδα σας, με δεδομένες τις δυσκολίες, τις απόστασεις? Ο στόχος της ομάδος είναι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δηλαδή πέρσι τερματίσαμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τέταρτη, από την τετράδα και πάνω. Και σιγά σιγά με τις μικρές που έχουμε που είναι πολύ καλό υλικό να σκεφτόμαστε και για παραπάνω, σιγά σιγά όμως. Ένα ταξίδι που ήταν πιο δύσκολο το ταξίδι από ότι το παιχνίδι τελικά, ή παρουσιαστήκατε πράγματι πολύ σοβαροί απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλο? Ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκαμε μέσα και πήραμε μια διαφορά που την κρατήσαμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Όντως το ταξίδι ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Συνδέεται πλέον πάλι η ομάδα, η εμπειρία με το Νιάτο, πολλά τα Νιάτα φέτος, αλλά και οι έμπειρες ξαναμπήκαν τώρα πια στο χώρο. Ναι, τώρα αυτή τη βδομάδα, την περασμένη εβδομάδα μπήκανε και η Αθανασίου και η Πασχοπούλου και η Καλογύρου που είχε ένα τραυματισμό και είδατε ότι βοήθησαν όλες σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα είμαστε πλήρεις και δουλεύουμε πολύ καλύτερα.